Ας ξεκινήσουμε με μικρές εκμυστηρεύσεις. Να εκμυστηρευτώ ένα πράγμα, ότι όταν προετοιμαζόταν αυτή η εκδήλωση σημερινή, αποφασίσαμε να δώσουμε 10 ευρώ στο Facebook για να κάνουμε μια διαφήμιση της εκδήλωσης. Για να το λύσουμε και αυτό το θέμα, το Υπουργείο, εγώ θα σας γιατί γίνονται και κάτι τέτοια. Έτσι γνωστοποιήθηκε, τουλάχιστον αυτά λένε, αυτή η εκδήλωση περίπου σε πάνω από 10.000 ανθρώπους στη Δυτική Αθήνα. Εισπράξαμε τώρα από αυτό το γεγονός διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, εισπράξαμε πάνω από 400-450, δεν ξέρω πόσα είναι, πιο πάνω, τα ξέρω και διάφορα καλύτερα, like. Έτσι, τους άρεσε που κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Εισπράξαμε πάνω από 30 κοινοποιήσεις, που από ό,τι μου είπανε ότι αυτό είναι και σημαντικό πόσες κοινοποιήσεις γίνονται. Οι περισσότερες γίνανε από εσάς, δηλαδή η κοινοποίηση του Τελεμέ, άλλων, έτσι μην τα λέμε. Και εισπράξαμε και αρνητικά σχόλια. Συνολικά εισπράξαμε περίπου 60 σχόλια. Κάποια λίγα ήταν θετικά, τα περισσότερα ήταν αρνητικά. Από αυτά, αν βγάλεις τους χρυσαυγίτες που λειτουργούμε στο Facebook και που εύκολα τους καταλαβαίνεις κατά κύριο λόγο από την ορθογραφία, και βγάλεις και κάποιους που λες ότι πιστεύουν ακόμα ότι η γη είναι επίπεδη και πιο δεξιός θα πέσεις από δεξιά από την επίπεδη η γη, υπήρξαν άνθρωποι, λιγότερα αυτά τα θα λέγαμε τα σχόλια. Υπήρχαν και κάποια άλλα σχόλια πολύ ωραία. Το λέω και εδώ, δεν νομίζω θα διορθωθεί ποτέ. Έχουν πέρασει τόσα χρόνια, δεν έχει διορθωθεί. Που μπερδεύουν εμένα με τον Θοδωρή τον Τρίτσα. Φαντάζομαι ότι είναι και τιμή μου, δηλαδή μου μπερδεύουν. Αλλά μου ζητάνε και πράγματα τα οποία είναι του Θοδωρή, ας πούμε. Δεν είναι δικά μου. Και βέβαια κάποια σχόλια από πρώην συντρόφους που τώρα είναι στη ΛΑΕ ή οπουδήποτε άλλο. Όμως εγώ τα προσέχω τα σχόλια και υπάρχουν ορισμένα σχόλια τα οποία πραγματικά αξίζει να τα προσέχει κανένας. Γιατί πέρα από το πώς λέγονται, καμιά φορά σε βρίζουν και όλα σου λένε ότι είσαι ανίκανος, ότι μας έχει καταστρέψει ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που σε έχει καταστρέψει περισσότερο από όλους είναι ο Τσίπρας, έτσι εννοείται αυτό το πράγμα. Τα ξέρουμε, φανερώνουν και μια αγωνία από τη μια μεριά και ένα άγχος, αλλά και μια εξαιρετική επιρροή από αυτά τα λίγα, γιατί αν βάλεις ας πούμε από μια μεριά σε πόσα απευθύνθηκες και πόσα ήταν τα λίγα αυτά σχόλια, μια εξαιρετική επιρροή από την πληροφόρηση που προσφέρουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, εγώ θεωρώ ότι ορισμένα αυτά τα σχόλια τα νιώθω και πώς είναι και με μία έννοια, όχι λογικά, αλλά κατανοητά. Δηλαδή καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ένα κόσμο ο οποίος θεώρησε ότι όλα θα αλλάξουν σε μία μέρα. Έλπισε πολύ στις μάχες που δοθήκανε και δεν χώνεψε εύκολα και καλά το συμβιβασμό που έγινε. Και ξέρω πολλούς συντρόφους οι οποίοι είναι πολύ σταθεροί στη δραστηριότητά τους, έχουν πιστέψει δηλαδή σε αυτό που κάνουμε, αλλά έχουν την ανησυχία, εγώ έχω πιστέψει, αλλά ο γείτονάς μου το έχει πιστέψει. Όποιος ακόμα κάτι λέει για τη σύνταξη, κάτι λέει για το ένα, κάτι λέει για το άλλο. Και το λέω αυτό μόνο με την εξής έννοια. Ότι εμείς καμία στιγμή δεν είχαμε αμφιβολία με το ποιος είμαστε. Και δεν είχαμε αμφιβολία ότι ακόμα και αν δώσουμε μια μάχη και χτυπήσουμε και πέσουμε, η διάθεσή μας είναι να ξανασηκωθούμε και να δώσουμε αυτή τη μάχη. Βλέποντας ποιος είναι ο περίγυρος και τι μπορούμε να κάνουμε. Και σήμερα, 2 χρόνια μετά,
μπορούμε από πολύ καλύτερη θέση να είμαστε μπροστά στα προβλήματα από τη μία μεριά, αλλά να είμαστε και πολύ περισσότερο αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι γιατί λύσαμε προβλήματα, λύνουμε προβλήματα, αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας και από την άλλη την μεριά δώσαμε ένα δείγμα γραφής στο τι μπορούμε να κάνουμε και στα άλλα τα επίπεδα τα κοινωνικά και πραγματικά πιστεύουμε ότι ο χρόνος που θα έρχεται από εδώ και πέρα δεν θα είναι αυτός που μου έγραψε ένας μετά τα μνημόνια τι και άλλα μνημόνια. Θα είναι το τέλος των μνημονίων και μια διαφορετική λογική και τώρα και μετά ακόμα καλύτερα για όλη την Ελλάδα. Άρα, εμείς καταλαβαίναμε από την πρώτη στιγμή ότι αναλάβαμε να βγάλουμε τη χώρα από την μνημονιακή περίοδο, αλλά και συγχρόνως αναλάβαμε το καθήκον να την ανασυγκροτήσουμε. Και όταν πήραμε αυτή την απόφαση του συμβιβασμού, για πρώτη φορά και μοναδική φορά, και ελπίζω ότι δεν θα ξανάρθει με την έννοια ότι ήταν και ένα δικό μας άγχος, αλλά πήγαμε αυτό να το εξηγήσουμε στον κόσμο με τον πιο δημοκρατικό τρόπο που ξέρει αυτό το σύστημα, δηλαδή με εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές θυμάμαι ότι πολλοί λέγαμε αμέσως μετά αυτές τις εκλογές, του Σεπτέμβρη δηλαδή του 2015, ότι η κοινωνία και ο ελληνικός λαός αποφάσισε μέσω εκλογών να περάσει τα δύσκολα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό κάνουμε και τώρα έχουμε περάσει ένα μεγάλο κομμάτι του βουνού και πάμε από την άλλη μεριά. Άρα δεν θέλω να κάνουμε σήμερα μια επετειακή εκδήλωση με τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τις εκλογές του 2015, αλλά είναι θεωρώ μια ευκαιρία για έναν απολογισμό, να αναλογιστούμε τι έγινε τα 2,5 χρόνια, χωρίς να παραβλέπουμε τις δεδομένες συνθήκες, και να θυμηθούμε ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα τότε και ποιες σήμερα είναι οι προοπτικές της. Μερικές φορές είναι κουραστικό και για εσάς πιθανά περισσότερο κουραστικό να περιγράφουμε ποια ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε. Και δεν θα το κάναμε αυτό αν ορισμένοι δεν θεωρούσαν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των λωτοφάγων. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να ξεχάσει ποιοι και με ποιους τρόπους έφεραν τη χώρα στην καταστροφή και την ελληνική κοινωνία στην απόγνωση και στη φτωχοποίηση. Όταν αναλάβαμε, οι προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν τιτάνιες. Είχαμε μια οικονομία που είχε υποστεί τις συνέπειες ενός ηχηρού κραδασμού στην ουσία πτώχευσης. Μια κοινωνία η οποία στο μεγάλο της κομμάτι βρισκόταν σε κατάθλιψη και ένα μεγαλύτερο της ακόμα κομμάτι στα όρια της εξαθλίωσης και μια χώρα που να αυτό να μην το ξεχάσουμε με ισχυρές δεσμεύσεις, μνημονιακές δεσμεύσεις στην Τρόικα και σε ένα περιβάλλον που οι συσχετισμοί ήταν εξόχως αρνητικοί. Και όταν για να καταλάβουμε όταν μιλάμε για εξόχως αρνητικούς μιλάμε για 27-1. Εμείς ήμασταν από τη μεριά του 1. Πώς λέμε Φιλανδία, Ελλάδα έχασε. Και πάμε στο Ελλάδα, Πολωνία κέρδισε. Για όσους παρακολουθούν μπάσκετ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά έτσι. Άρα και συγχρόνως είχαμε και ένα άλλο ζήτημα. Είχαμε το τόπιο σύστημα. Είχαμε δηλαδή το κακό περίγυρο, είχαμε την κακή κατάσταση, το οποίο αντιδρούσε με τον πιο δυναμικό τρόπο και η ακραία πτέρυγά του έπαιρνε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις ανάγκες του λαού και οθούσε και τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στο να βάζουν φραγμούς στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Ποιος θα ξεχάσει όταν γινόταν η μεγάλη μάχη από όλους μας τις τοποθετήσεις στελεχών της αντιπολίτευσης να πάρουμε τα λεφτά από τις τράπεζες. Αυτό για κάποιον που δεν έχει λεφτά στην τράπεζα μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Για αυτό όμως που μπορούσε να επιφέρει στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία της χώρας μπορούσε να είναι καταστροφή. Αυτά τότε. Τώρα που έχουμε γυρίσει τα πράγματα η συζήτηση γίνεται σε άλλο επίπεδο. Η συζήτηση γίνεται
στο επίπεδο εσείς δεν είσαστε ικανοί να φέρετε επενδύσεις. Έρχονται τα νούμερα και, και αποδεικνύουν το διαφορετικό, αλλά μπορούν και το λένε, άρα το λέω γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η διαδικασία. Η χώρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή σε αλλαγή κατεύθυνση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρά τους αναγκαστικούς συμβιβασμούς που επιβλήθηκαν μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, εμείς ούτε για μια στιγμή δεν αισθανθήκαμε ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο, σε λάθος πλευρά. Λάθη κάναμε. Ολιγορίες είχαμε. Αλλά πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνουμε αυτό που κάνουμε καταρχήν για την κοινωνία και για το φτωχό της κομμάτι, δεύτερο για την πρόοδο της χώρας και τρίτο για την αριστερά. Και αυτό είναι που μας κράτησε όρθιες και μας κρατάει όρθιες το γεγονός ότι είμαστε αταλάντευτοι με την πλευρά του λαού και το συμφερόντο της χώρας. Η διαδικασία της ανάκαμψης πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε, είναι αργή και σαφώς σήμερα δεν έχουμε λύσει μια σειρά οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα για τα φτωχά και τα μεσαία νοικοκυριά, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν. Όμως όλα δείχνουν πως αυτή η διαδικασία ανάκαμψης είναι σταθερή και πως η κυβέρνησή μας εργάζεται για τον λογαριασμό του απλού λαού, ώστε αυτός ο λαός να αισθανθεί σίγουρος ότι θα εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους και ότι όλοι θα συνεισφέρουν αυτό που τους αναλογεί και ότι όλοι θα παίζουν με τους ίδιους κανόνες. Και στο τέλος αυτής της περίοδου, αυτής της πρώτης περίοδου, το 2019 δηλαδή, εμείς θέλουμε ο λαός να έχει μια καθαρή επιλογή μεταξύ δύο ριζικά διαφορετικών πολιτικών, αλλά και δύο ριζικά διαφορετικών οραμάτων για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας, της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Δεν θα επεκταθώ, παρόλο ότι έχω ένα ωραίο κείμενο απολογισμού στο τι βρήκαμε. Δηλαδή πώς έγινε και φτάσαμε από τα 225 δισεκατομμύρια ΑΕΠ στα 175, βάλτε μόνο τη φορολογία που μπορεί να έχεις από τα 50 δισεκατομμύρια σε διάφορα επίπεδα για να καταλάβετε τι πτώση. Απ' την άλλη μεριά βρήκαμε το γεγονός ότι ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, σταλόταν σήμερα δεν ξέρω, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμεύσει τη χώρα και είχε παραδώσει τα κλειδιά σε μια σειρά πράγματα ώστε να δυσκολέψει αυτό που ερχόταν και ναρκοθέτησε την πορεία της χώρας και για τα επόμενα χρόνια. Άρα εμείς πήραμε μια οικονομία εκτροχιασμένη και δεν ήταν μια πολιτική καμένης γης αυτή που κάνανε, ήταν κανονική ναρκοθέτηση του πεδίου. Άρα, παίρνοντας αυτή τη χώρα σε μια περίοδο κατάρρευσης και παίρνοντας αυτή τη χώρα σε μια περίοδο δυσμενούς για μας εξωτερικού συσχετισμού, το πρώτο πράγμα που είχαμε να κάνουμε ήταν να διαπραγματευτούμε. Και αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε και τώρα. Και σε αυτή τη διαπραγμάτευση θεωρώ ότι έχουμε τις λιγότερες απώλειες και τα περισσότερα θετικά. Φτάσαμε κάποιες στιγμές, και οι περισσότεροι μπορεί να το ξέρετε, στα όρια της σύγκρουσης με τους οπαδούς της εκδικητικής λιτότητας και φτάσαμε βέβαια και σε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία φτάσαμε το 2015, δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα. Είναι το προϊόν συμβιβασμού. Και υπάρχει ακόμα η επιμονή να αποδεχθούμε ότι αυτό είναι και δικό μας πρόγραμμα, κάτι που δεν μπορούμε και δεν θέλουμε και ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Θα είναι προϊόν συμβιβασμού. Και χωρίς άλλο έχει τη σημασία του αυτά που είπε ο Γερμανός αντικαγκελάριος και μέχρι πριν λίγο καιρό πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας, ο Γκάμπριελ, ότι ο πρόεδρος οικονομικών της Γερμανίας επιθυμούσε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον καλύτερα από την Ευρωζώνη. Αλλά εμείς
ακολουθώντας αυτή τη δύσκολη πολιτική, καταφέραμε να αποτρέψουμε τη συρρήκνωση όλων των συντάξεων. Ακούτε ορισμένα πράγματα εδώ πέρα. Κανένα δεν βγαίνει να πει ο κύριος Βρούτσης πρώτα και κύρια. Αν είχε εφαρμοστεί η αρχή του μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις, οι επικουρικές συντάξεις αυτή τη στιγμή θα οδεύανε προς το μηδέν, έχοντας περικοπεί ήδη στο 50%. Αυτό θα ήταν το κεντρικό. Εμείς αντίθετα κρατήσαμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να κρατήσουμε και δώσαμε κιόλας και τα Χριστούγεννα του 2016 από το πλεώνασμα μια 630 εκατομμύρια στους πιο, πώς να το πω, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους. Αποτρέψαμε, και αυτό ήταν πολύ βασικό, τις προγραμματισμένες περικοπές στην υγεία και την παιδεία, όπως αυτές περιγράφονταν στον προϋπολογισμό του 2014. Αποτρέψαμε να αρθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία είχε υπογραφεί ότι από την 1η-1η του 2015 θα ήταν ανοιχτό και θα πηγαίναμε στο χάος. Τώρα κάνουμε συζήτηση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Συγχρόνως όμως έχουμε δεδομένο ότι έχουμε δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ευρύτατης προστασίας που φτάνει μέχρι και για κατοικίες που η αξία του φτάνει μέχρι τις 300.000. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, στην υγεία, δεν θα μείνω μόνο σε αυτά που ξέρετε, ότι καταργήσαμε το επεντά ευρώ, δώσαμε πρόσβαση σε ανασφάλιστους, σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στην υγεία. Η μεγαλύτερη παρέμβαση, και η οποία θα συνεχιστεί και θα πω και παρακάτω για αυτή, είναι ότι υπήρξαν πλέον προσλήψεις στην υγεία. Άρχισε να επαναστελεχώνεται η υγεία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για την παιδεία, θα έλεγα ότι εκεί είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας δίνουν μια βάση. Δηλαδή, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Νίκος Οφίλης, για πρώτη φορά άνοιξαν κανονικά τα σχολεία με τα βιβλία στα σχολεία. Τώρα που είναι υπουργός παιδείας ο Γαβρόγλου, για δεύτερη φορά ανοίγουν κανονικά τα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα, με τα βιβλία στα σχολεία. Πότε θα είμαστε ικανοποιημένοι? Θα είμαστε ικανοποιημένοι όσο αφορά αυτό το επίπεδο, δηλαδή του ανοίγματος των σχολείων, όταν αυτό δεν θα το λέμε στις συγκεντρώσεις. Θα θεωρείται αυτονόητο να ανοίγουν τα σχολεία και τα παιδιά να έχουν βιβλία. Αυτό είναι το κεντρικό και αυτό είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και τώρα μπορούμε να προχωράμε και σε μια συζήτηση πώς το Λύκειο θα γίνει Λύκειο και όχι η τελευταία τάξη του Λυκείου. Εγώ θα θυμάμαι σχεδόν από τότε πήγαινα εγώ στο σχολείο. Η τελευταία τάξη δεν πήγαινα στην έκτη γυμνασίου, γιατί εγώ είμαι από εκείνη την πήγαινα στο φροντιστήριο. Πώς εμείς θα το κάνουμε λοιπόν την τρίτη τάξη του Λυκείου Λύκειο, πραγματικά, και θα δώσουμε καινούργιες δυνατότητες στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και το συζητάμε αυτό. Και με αυτή τη λογική είναι και η πρόταση την οποία καταθέτουμε, ώστε από μια μεριά η τελευταία τάξη να είναι η ίδια προετοιμαστική και από την άλλη μεριά να σου δίνει και ειδικότερες γνώσεις που θα τις χρειαστείς μετέπειτα. Τώρα, τα στοιχεία στα οικονομικά, όλοι ξέρετε και κανένας δεν μπορεί πλέον να πει όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν και σε σχέση με την κεφαλαιακή δυνατότητα και διαθεσιμότητα που έχουν οι τράπεζες, είναι εξόχως ενθαρρυντικά. Εννοώ ότι αυξάνεται το διαθέσιμο που έχουν η κάθε τράπεζα. Λίγο, λίγο, αλλά αυξάνεται. Εμείς δεν χρειάστηκε ποτέ να πούμε ότι η μεγάλη μας επιτυχία είναι ότι μειώσαμε την αύξηση των ρυθμών της ανεργίας. Αυτή ήταν μια φοβερή ατάκα που είπε ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή. Τι πετύχε, λέει, η κυβέρνηση Σαμαρά, να μειώσει τους ρυθμούς αύξησης της ανεργίας. Εμείς κάναμε κάτι άλλο και που επειδή έχει υποθεί, θεωρώ ότι το ξέρετε, την ανεργία από 27,8%
την έχουμε φέρει στο 21,2%, 3%. Δεν ξέρω, Χαρούλα, κάπου εκεί δεν είναι το. 21,7 είπε η Υπουργός. 21,7, άμα είπε ο Υπουργός, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν τα ξέρει. Όχι, 21,7 και 2 Υπουργός. Α, 21,2. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και συγχρόνως έχουμε μια ορισμένη αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και έχουμε και μια. Κοιτάξτε να δείτε, να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο του 2017 μειώθηκε κατά 6,8% η κατανάλωση στο ουίσκι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι πρέπει να ξαναρχίσω το ουίσκι, μήπως. Στις δε επενδύσεις που μας λένε ότι εμείς δεν τα καταφέρουμε καλά, τι έχει γίνει? Στις άμεσες επενδύσεις έχουμε 228% αύξηση από τη δική μας την μεριά. Και βεβαίως το γνωστό ότι έχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά σε αυτή τη χώρα που υποτίθεται ότι είναι στο χείλος του γκρεμού, που καταστρέφεται, που δεν μπορούμε να τα βγάλει πέρα κτλ. Κτλ. Έχουμε αύξηση στον τουρισμό. Έχουμε και επενδύσεις και αύξηση στον τουρισμό. Και συγχρόνως κάναμε και μεγάλα βήματα σε άλλα επίπεδα. Οι εκλογές του 2019 θα γίνουν με το σύστημα το οποίο ήταν και εκλογές του 2015 και τις δύο φορές. Οι επόμενες όμως εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Χωρίς μπόνους, με απλή αναλογική. Πλέον αυτό είναι νόμος του κράτους. Οι αλλαγές που γίνονται μέσα από μια μεγάλη συζήτηση ώστε το εκλογικό σύστημα σε όλη τη δομή του δημοσίου να είναι η απλή αναλογική, δηλαδή εννοώ και στην αυτοδιοίκηση κτλ., έρχονται μπροστά μας, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα Οκτώβριο. Αυτοί που ξέρουν λένε, άστο και λίγο, που μπορεί να πάνε και Νοέμβριο. Πάντως, ελπίζω πριν τις δημοτικές εκλογές. Και συγχρόνως προσεχωρήσαμε και σε μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εξυγχρονίζεται το ίδιο το κράτος. Ας μιλήσουμε ειλικρινά, το ξέραμε και εμείς, επιτρέψτε μου, από το ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα εκείνοι από το ΣΥΡΙΖΑ που προερχόμαστε από το συνασπισμό. Πάντοτε λέγαμε ότι εμείς θέλουμε ένα κράτος το οποίο να είναι κοινωνικό, ναι, λειτουργικό, ναι, αποτελεσματικό και παραγωγικό και βεβαίως δημοκρατικό. Λέγαμε λοιπόν ότι αν δεν προχωρήσεις και σε εξυγχρονισμό των δομών του κράτους, δεν μπορείς να τα πετύχεις αυτά τα πράγματα. Και στο επίπεδο της οικονομίας, της δημόσιας, θα συνονομάσουμε έτσι, και στο επίπεδο της ιδιωτικής και στο επίπεδο της κοινωνικής οικονομίας. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ. Και αυτά που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε αυτό κατατείνουν. Να σας δώσω έναν αριθμό που θα είχαμε ένα πρόβλημα λυμένο. Θέλουμε να μαζέψουμε περίπου 200 εκατομμύρια που να τα προσθέσουμε σε αυτά που δίνουμε για το κοινωνικό πρόγραμμα, δηλαδή για το πρόγραμμα περίθαλψης, για το πρόγραμμα για τους μαθητές, για αυτό το πρόγραμμα που έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Αν ήδη στην Ελλάδα υπήρχε η ηλεκτρονική υπογραφή και δεν χρειαζόταν εγώ ίδιος να υπογράφω 200 φακέλους την εβδομάδα και να μετακινείται, αν ήδη υπήρχε η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, αυτά τα 200 εκατομμύρια θα τα είχαμε κερδίσει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να έχουμε την αίσθηση του τι γίνεται. Και συγχρόνως, πολλοί με ρωτάνε μερικές φορές, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, έχετε κάνει κάποιες εξεταστικές επιτροπές και δεν τους έχετε βάλει φυλακή. Κάποιοι έχουν μπει φυλακή. Να το ξεκαθαρίσουν αυτό το πράγμα. Βεβαίως, ο καθένας σου λέει για έναν άλλον, ο οποίος συνήθως είναι πολιτικός. Έτσι, δεν γίνεται έτσι αυτά τα πράγματα. Όμως έχει μεγάλη σημασία οι εξεταστικές επιτροπές να αποδεικνύουν ότι κάποιοι σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν απλά πιο ίσοι από τους άλλους. Κοίταγαν τους άλλους από ένα
Πάφρο που έλεγε καλά, τώρα τι είσαστε εσείς. Το γεγονός ότι οι ίδιοι δέχτηκαν, παραδέχτηκαν ότι έπαιρναν δάνεια, τεράστια ποσά, αυτά που λένε θαλασσοδάνεια, έτσι, αλλά είναι άλλο πράγματα. Μόνο με ένα τηλέφωνο που έκανα και το γεγονός ότι δεν ήταν μόνο γνωστός παράγοντας του αθλητισμού που είχε περάσει τον Ολυμπιακό Πόλο και τα λοιπά, αλλά ήταν επίσημα κόμματα που κυβερνήσανε 40 τόσα χρόνια την Ελλάδα, τα οποία αυτή τη στιγμή χρωστάνε στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας πάνω από 200 εκατομμύρια. Και θα το πω αυτό το πράγμα, μου έκανε φοβερή εντύπωση στην Εξεταστική Επιτροπή, σηκώθηκε ο κύριος Λοβέρδος και ρωτώντας και πόσα χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και πόσα χρωστάει, λέει εντάξει τι είναι, λέει το 1% των δανειοδοτήσεων. Δηλαδή, προσέξτε, το 1% και το θεώρησε ότι είναι λίγο. Δύο κόμματα να χρωστάνε το 1% του συνόλου των δανειοδοτήσεων που είχε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες και που η δουλειά της ήταν να δίνει δάνεια σε αγρότες, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο, έτσι έλεγε τουλάχιστον το όνομά της. Δηλαδή, αυτό είναι. Και βεβαίως ανοίξαμε και τον δρόμο σε άλλα ζητήματα φοβερών σκανδάλων, όπως είναι το Κελπνό, όπως είναι η Νοβάρτης και μια σειρά άλλα πράγματα. Να φύγω γρήγορα από αυτό και να σας πω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες μας προέκυψε και η μεγαλύτερη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση που έχει χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης. Εμένα μου αρέσει να το λέω. Γιατί ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο έχουμε μεταναστευτικές κρίσεις τεράστιες, 20 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους κάθε χρόνο στην Αφρική, στο κέντρο της Αφρικής, και θα είναι το επόμενο κύμα που θα πλήξει την Ευρώπη, στο Ασία προς Οκεανία κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για την Ευρώπη. Και αυτό το κύμα είχε στην ουσία δύο εισόδους. Ελλάδα, Ιταλία. Και κανένας δεν είχε προετοιμαστεί γι' αυτό και από την Ευρώπη, αλλά πρώτα και κύρια από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τα απλά σχέδια. Θυμάμαι, και επειδή είναι προσωπικό βίωμα, τις άπειρες νύχτες που περάσαμε για το τρέξιμο από πόλη σε πόλη, τα χιλιάδες τηλέφωνα ώστε να στηθούν οι πρώτοι πρόχειροι καταβλισμοί. Και όταν στείναμε και τέτοια, είχαμε και τον δημοσιογράφο ο οποίος έλεγε πότε θα αδειάσει ο Πειραιάς, γιατί δεν έχει αδειάσει στις 12 Απριλίου, έχει πάει 13 Απριλίου και δεν έχει αδειάσει. Το ελληνικό πότε θα αδειάσει, αυτό είναι που εμποδίζει τον επενδυτή στο ελληνικό. Ορίστε, να, δεν βλέπω να έχει προχωρήσει, δεν ήταν, άρα δεν ήταν αυτό. Άρα δεν ήταν αυτό. Και είχαμε να χτυπήσουμε και αντιλήψεις που έχουμε και μέχρι και εμείς για να λέμε όλα. Και χρησιμοποιήθηκαν και σκληρές μέθοδοι. Οι άνθρωποι που είχαν στηθεί στο στρατόπεδο στα Διαβατά δεν ήταν μόνο χρυσαυγίτες, οι οποίοι φοβόντουσαν μήπως περάσει το παιδάκι και τους... Ήταν και αριστεροί, οι οποίοι είναι ένας φυσιολογικός φόβος, όμως μόνο το αριστερό πάσα να κουβεντιάσεις. Αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις που κουβεντιάζεις μετά. Δηλαδή πρώτα πήγαινες και το έστεινες, ακόμα και με τη βία, πώς, και μετά έλα να το κουβεντιάσουν. Αλλά όπως φάνηκε, το hotspot στην ΚΟ έλυσε τα προβλήματα. Η ανυπαρξία του τα είχε δημιουργήσει. Αυτά γενικά κάναμε πολύ λίγο, δεν μπορούν να περιγραφτούν με λέξεις ή θα πρέπει να κάτσουμε ώρες ολόκληρες. Αυτά τα δύο χρόνια, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω ούτε να πάρω και τη δουλειά από τον πρόεδρο, ο οποίος θα μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και για τον απολογισμό, αλλά και για τον προγραμματισμό στην Θεσσαλονίκη. Θέλω όμως να τονίσω, και μην νομίζω ότι τέλειωσα, να τονίσω για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά. Αν κάποιος
επιχειρήσει να διακρίνει ποια είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία, θα πρέπει να ψάξει πολύ. Και στο τέλος θα διαπιστώσει πως άσχετα με, έχει μια τακτική και στρατηγική όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά στρατηγική για έξοδο της χώρας από την κρίση δεν είναι. Στην ουσία, η Νέα Δημοκρατία λέει να φύγει ο Τσίπρας, το λέω χοντρά, να έρθει ο Μητσοτάκης και αυτό αυτομάτως θα λύσει τα πάντα. Αυτό μας λένε στην ουσία. Και θα δείτε ότι αυτά θα είναι τα κεντρικό χαρακτηριστικό και της ομιλίας του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στην ουσία δεν υπάρχει μια πρόταση. Τώρα πριν λίγες μέρες ανακαλύφθηκε το μείγμα, ένα νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που είπε ο Μητσοτάκης. Τι είναι αυτό το νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, δεν μας το λέει όμως. Και κάθε φορά που μιλάει ξεχνάει ότι ο ίδιος αλλά και το βασικό απαράτ της Νέας Δημοκρατίας ήταν η υπουργή της κυβέρνησης Σαμαρά. Ο κύριος Βρούτσο, ο κύριος Βορυδής, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης σας θυμίζουν να είναι τίποτα το καινούριο που έρχεται. Άντε πες ότι ο Μητσοτάκης είναι καινούριος αρχηγός, έχει κάποιες σκέψεις που σαν υπουργός δεν μπορούσε να τις κάνει πραγματικότητα. Αλλά όλοι μαζί, ρε παιδιά, όλοι μαζί, δεν το καταλαβαίνετε. Άρα, και πώς τώρα το βλέπεις αυτό το πράγμα, κοιτάξτε πώς εξελίσσεται η πολιτική τους, ξεκινήσανε με το αφήγημα περί αριστερής παρένθεσης. Αριστερή παρένθεση 1, αριστερή παρένθεση 2, άντε θα πέσουν σε 3 μήνες, άντε θα πέσουν σε 6 μήνες, αριστερή παρένθεση 3, αριστερή παρένθεση δεν θα κλείσει πρώτη αξιολόγηση, έκλεισε, δεν θα κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, έκλεισε και η δεύτερη αξιολόγηση. Η κυρία Μπακογιάννη τώρα τελευταία έμαθα σε τηλεοπτικό σταθμό που μίλησε πάλι για την αριστερή παρένθεση. Δεν ξέρω πώς το θεωρούν την αριστερή παρένθεση, αλλά να είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν στα σίγουρα, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται από την αριστερή παρένθεση μετά από 8 χρόνια. Δηλαδή μετά από, όχι αυτές τις εκλογές, μετά τις άλλες εκλογές. Γιατί μαζική αμνησία ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Υπάρχει ένα αμερικάνικο σύριαλ, ο Θόλος, δεν ξέρω αν το έχετε δει, έτσι. Κάνουν, λέει, αυτή την προσπάθεια, αλλά γενικά δεν έχει τα έλεγε κανένας εμφανιστεί. Άρα, τι κάνουν, για να εξηγώ και την κατάσταση αυτή, επειδή μάλλον έχουν μια άμεση σχέση με τα γεγονότα που έχουν με την ιστορία της Αμερικής, θυμηθήκανε τι έκανε ο Ρόμνεϊ, ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος του 2012, μετά την ήττα του από τον Ομπάμα. Τι έκανε τότε, για όσους δεν το ξέρετε, έδωσε την πρώτη θέση στην επικοινωνιακή ομάδα του Tea Party. Και τότε βγήκε μια ομάδα η οποία ήταν ενάντια σε όλα. Έλεγε ο Ομπάμα, ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι για την υγεία. Θα λέω τώρα, λέγανε αυτοί, όχι, όλα είναι μια χαρά. Να κάνουμε κάτι για το ένα, να κάνουμε κάτι για το φαίνεται. Αυτό τώρα το πράγμα το έκανε δια της αντιπροεδρίας και δια της ομάδας των ακραίων από τη μεριά της η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτές είναι οι μικρές και μεγάλες μάχες που δεν τις εξάντλησα, θα μπορούσαν πολλοί να πούν πολλά που δώσαμε. Και βεβαίως αυτές οι μεγάλες μάχες δεν έχουν τελειώσει. Να είμαστε ξεκάθαροι από αυτό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ας πάμε τώρα στο ερώτημα που μου έβαλε ο γραμματέας εδώ της Νομαρχιακής Επιτροπής, Κοινομαρχιακή Επιτροπή. Ωραία, αδελφέ. Μετά τα μνημόνια τι? Καταρχήν μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να χαράξουμε και να συνεχίσουμε μία πολιτική η οποία τον Αύγουστο του 2018 θα μας βγάλει από τα μνημόνια.
αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Το πρώτο μας, όχι ιεραρχικά, άλλο το πρώτο μας ιεραρχικά, αλλά είναι βασικό μέλημα. Και το λέω με την έννοια να μας πιάσει η χαρά τώρα μπορούμε να κάνουμε και να ξεφύγουμε από τις συμφωνίες και να, τις, να κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι αυτά τα πράγματα. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι από μια μεριά να είμαστε εντάξει στις συμφωνίες μας και από την άλλη τη μεριά να διεκδικούμε να είναι και οι άλλοι εντάξει στις συμφωνίες. Το λέω αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας την τρίτη αξιολόγηση. Η τρίτη αξιολόγηση δεν έχει δημοσιονομικά μέτρα. Η τρίτη αξιολόγηση έχει να κάνει με τα δομικά του κράτους, κατά κύριο λόγο, με τα ζητήματα των επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, ό,τι έχει μείνει από ιδιωτικοποίηση, είναι το κεντρικό ζήτημα. Μας έχουν όμως συνηθίσει κάθε φορά να έρχονται και να εφευρίσκουν ζητήματα για των προβλέψεων. Δηλαδή, αυτό που θα έχετε διαβάσει είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι δεν θα πιάσουμε τους στόχους του πλεονάσματος 3,5% μέχρι το 2021 ή 2022, δεν θυμάμαι τώρα, 21 μου φαίνεται είναι. Και γι' αυτό το λόγο μια σειρά μέτρα που είναι για το 2020 να τα φέρουμε εδώ. Και αυτό από πού φαίνεται, ρε αδέλφια, τους λέμε, τα αδέλφια φημισμός, από το γεγονός ότι δημιουργούνται λόγω των φορολογικών βαρών προβλήματα στα δημόσια έξοδα. Μα εκείνα τα μέτρα τότε έχουν και φορολογικό χαρακτήρα. Οπότε όταν λες ότι θα λύσει το πρόβλημα των δημοσίων εσόδων, τον οποίο δημιουργείται μέσα από την μεγάλη φορολογία, με φορολογία, αυτό που θα επιτύχεις στο τέλος είναι να χτυπήσεις ακόμα περισσότερο τα έσοδα. Πού βρίσκεται η λύση λοιπόν? Η λύση είναι στην ορθή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι το ένα θέμα, στην κοινωνική οικονομία και στις γενικότερες επενδύσεις που είναι το άλλο θέμα και στον εξυγχρονισμό του κράτους για τον οποίο μίλησα προηγούμενα που είναι το τρίτο θέμα. Η λύση δηλαδή δεν είναι στο τομέα των εσόδων αλλά είναι στον τομέα των δαπανών και όχι στον τομέα των δαπανών με οριζόντιες περικοπές αλλά στον τομέα των δαπανών σε σχέση με τον εξυγχρονισμό και τη λειτουργία αυτού του κράτους. Αυτό είναι που εμείς λέμε. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε το καλοκαίρι του 2018 να φύγουμε από τα μνημόνια. Το δεύτερο πράγμα είναι να συνεχίσουμε με πιο έντονους ρυθμούς να βάζουμε από τώρα τις βάσεις για αυτή την περίοδο μετά. Αυτές οι βάσεις πρέπει να έχουν δύο στόχους. Το ένα είναι να αναπτύξουμε όλες τις παραγωγικές μας δυνατότητες και το δεύτερο να βγούμε από την κρίση. Γιατί όποιος πιστεύει ότι με το που θα τελειώσουν τα μνημόνια τελειώνει και η διαδικασία της κρίσης, πάλι θα εκπλαγεί και πάλι θα βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Θα χρειαστούν συντονισμένες προσπάθειες για την ανάκαμψη. Με τι στόχο? Από μια μεριά να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας και από την άλλη μεριά να βοηθήσουμε αυτή η ανάκαμψη της οικονομίας να περάσει στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή στο διαθέσιμο τελικά εισόδημα του κάθε νοικοκυριού ή του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι το κεντρικό σε οικονομικό επίπεδο. Άρα, σε αυτό το επίπεδο εγώ θα πρέπει να πω ότι χρειάζεται και αυτό που κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε πολιτική πάνω σε τέσσερις βασικούς τομείς. Στον τομέα της οικονομίας, στον κοινωνικό τομέα, στα ζητήματα των δικαιωμάτων και στα ζητήματα της δημοκρατίας. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί τομείς που ο καθένας θα πρέπει να κάνει προτάσεις και να ακούει προτάσεις και να την κάνει και όταν το κάνεις αυτό μαζί με την κοινωνία λύνεις και προβλήματα γιατί η κοινωνία καταλαβαίνει. Άρα, το πρώτο ζήτημα της οικονομίας. Τι έχουμε πει με όλους τους τρόπους, το έχουμε ονομάσει και δίκαιη ανάπτυξη. Να το πω με άλλο τρόπο, ανάπτυξη με δίκαιη αναδιανομή. Αυτό είναι, θα έλεγα, το πιο σημαντικό.
που είναι στραμμένη το βλέμμα μας πρώτα και κύρια, θα έλεγε κανένας, σε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί ανοίγω τη τηλεόραση και ακούω φορολογικά. Μερικά σωστά, τα περισσότερα λάθος, ανάλογα ποιο κανάλι έχει γυρίσει. Έχετε ακούσει πουθενά να συζητάνε για τους εργαζόμενους? Έχετε ακούσει πολλά, για τη φορολογία δηλαδή, αν θέλετε, των εργαζομένων. Εκεί δεν γίνεται μια συζήτηση, γιατί στον εργαζόμενο, είτε στη βιοτεχνία, είτε σαν υπάλληλο, το κρατά στην εφορία ευθύς εξ αρχής. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος, είτε στο δημόσιο υπάλληλο, και αντιστοίχως με τον συνταξιούχο. Εκεί λοιπόν πρέπει καταρχήν να δώσουμε ένα βάρος. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα στην ανάκαμψη? Το ένα είναι, που συνήθως λέγεται, είναι το επενδυτικό κλίμα. Ποιες είναι οι επενδύσεις? Καταρχήν υπάρχουν, να μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά, υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις. Εταιρείες δηλαδή που ήταν υπό τον έλεγχο του δημοσίου, κατά κύριο λόγο συνήθως αυτές οι εταιρείες χρωστάνε και παίρνουν τα λεφτά στο δημόσιο, και εκεί έχουν γίνει μεγάλα πάρτι. Πολύ μεγάλα πάρτι, που ανακαλύπτεις κάθε μέρα και κάτι και ένα καινούριο σκελετό και ένα καινούριο σκελετό και πάει να το λύσεις, ο οποίος έχει συμφωνήσει ότι θα περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τις επενδύσεις. Είναι οι συνεργασίες ανάμεσα σε εταιρείες. Θα σκεφτεί ο άλλος τώρα αμέσως δει. Εγώ θα λέω ναι. Αλλά γιατί το κράτος δεν μπορεί να οθήσει τις συνεργασίες ανάμεσα σε ιδιωτικές εταιρείες? Έχουμε κάποιες δυνατότητες εμείς, κάνουμε κάποια πράγματα. Κάνουν και οι ξένοι κάποια πράγματα. Να, ένας δεύτερος τρόπος, ένας δεύτερος τομέας επενδύσεων. Το τρίτο κομμάτι είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Ένα πράγμα που θα πρέπει να ανακτήσουμε με μεγάλη δυνατότητα στην μεταμνημονιακή περίοδο είναι να αλλάξουμε, θα έλεγε κανένας, και το ΕΣΠΑ μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, και τη λογική των δημόσιων επενδύσεων. Να μην επεκταθώ τώρα, γιατί υπάρχουν και αρκετοί εδώ. Και το τέταρτο κομμάτι είναι οι επενδύσεις, οι νέες επενδύσεις σε νέους τομείς της οικονομίας. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί, ας πούμε, οι ιδιωτικοποιήσεις ή οι συνεργασίες είναι επενδύσεις πάνω σε τομείς που υπάρχουν. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Μπορεί να κερδίσεις. Ναι, ας πάρουμε για παράδειγμα την Έλβο. Η Έλβο είναι μια κρατική επιχείρηση η οποία δεν δουλεύει. Με διάφορους τρόπους τη ζήσαμε μέχρι τα τώρα. Έχει πει σε ειδική εκαθάριση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε να φτιάξουμε, επιτρέψτε μου να πω, ένα δίτελα, ό,τι και να φτιάξει θα είναι η εταιρεία και ακόμα και να αναπτυχθεί, που ξεκίνησε. Όμως, σήμερα γίνονται πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε, εγώ θα ευνοούσα, εμείς σαν κυβέρνηση θα ευνοούσαμε, ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην ενέργεια. Είναι δύο κομμάτια επενδύσεων που πραγματικά μπορούν να οθήσουν την ανάκαμψη. Από την άλλη μεριά, και έχουμε τη γεωγραφική θέση και έχουμε και τις διεθνείς συνέργειες. Θέλουν δηλαδή σε αυτό το επίπεδο να το κάνουμε, άρα ο εξυγχρονισμός και η ούτως λεγόμενη καινοτομία, και όχι η γενική, γιατί πέρασαμε και κάποια χρόνια, θα θυμόνται κάποιοι, που συζητάγαμε για την καινοτομία για να ανταλλάσσουμε προγράμματα εκμάθησης, έτσι. Αυτό ήταν το βασικό. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό, που δεν είναι και πιο εύκολη δουλειά, ούτε νομοθετικό πλαίσιο μας βοηθάει? Αυτό το 21,2-21,7, άντε στο βάρος, κάνω εγώ 21,45, έτσι, το μέσο όρο, γρήγορα να σπάσει το ψυχολογικό φράγμα του 20% και να αποδειχθεί ότι αυτοί που λέγαμε ότι αυτά που λένε τα εγχειρίδια των νεοφιλελεύθερων, τα εγχειρίδια ακόμα και των σοβαρών οικονομολόγων, ότι για να φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο η ανεργία θα κατεβαίνει 1 με 1,5% κάθε χρόνο, αυτό όμως σε μια άλλη οικονομία.
σε μια οικονομία η οποία μπορεί να γυρίσει στα γρήγορα, αυτό μπορεί να το πετύχεις και πολύ πιο γρήγορα. Αν συνενώσεις όλες αυτές τις προσπάθειες. Άρα, αν εμείς μπορέσουμε να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει η ανεργία κάτω από 20%, έχουμε βάσιμες μετά ελπίδες και λόγω του τι συμβαίνει και λόγω του γεγονότος ότι θα βοηθηθεί η κατανάλωση, να αρχίσουμε να ρίχνουμε την ανεργία με πιο γρήγορους ρυθμούς. Άρα το ένα ζήτημα είναι η μείωση της ανεργίας και με αυτό το μετράμε. Βεβαίως, το δεύτερο ζήτημα που θα έχουμε, άμα υπάρξει στο βαθμό που θα υπάρχει ανάκαμψη και θα προχωράει, θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Εμείς χάσαμε, απλά το ξαναλέω, από τα 225 δισεκατομμύρια που είχαμε ΑΕΠ σαν χώρα, έχουμε πάει στα 175. Ήδη τώρα σημειώνεται μία ανάκαμψη και στο ΑΕΠ. Θα φτάσουμε λοιπόν στο τέλος του 2000, να πάρω το 2018, σε ένα ποσό το οποίο θα ξεπερνάει τα 180 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι καλό. Και μειώνει και τα ποσοστά του χρέους. Αν θέλετε να το ξέρετε. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Άρα εδώ χρειάζεσαι μια νέα οργάνωση της οικονομίας που θα σου δημιουργεί και ένα ΑΕΠ περισσότερο. Για να το κάνεις όμως αυτό το πράγμα, για κατά ψέματα θέλεις ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. Και ένα τραπεζικό σύστημα προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. Και τι θέλεις εκεί? Το πρώτο και κύριο πράγμα που θέλεις είναι αυτό που εμείς λέγαμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον Γιάννη Δραγασέκη να το λέει καμία δεκαετία περισσότερο, αλλά ήδη. Θέλεις πρώτα και κύριε αναπτυξιακή τράπεζα. Μια τράπεζα η οποία θα οθεί επενδυτικά, θα έλεγε κανένα, σχέδια και θα προχωράει ακόμα παρακάτω. Και βέβαια έχουμε μεγάλες επιτυχίες στα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ, που μπορεί να και συγχρόνως δημιουργούμε και άλλες δυνατότητες, δηλαδή οι 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός για αυτούς που στην ουσία είχαν φτάσει να κλείσουν την εταιρεία τους, σήμερα δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες να πάνε μπροστά και αυτό. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να αλλάξει το κοινωνικό κράτος. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε το εξής. Άλλο κοινωνικό κράτος, κομμάτι του είναι και η κοινωνική οικονομία, αλλά η κοινωνική οικονομία πηγαίνει στην οικονομία και η κοινωνική οικονομία δεν είναι η φιλανθρωπία. Είναι άλλες μορφές οικονομικές. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αν καταφέρουμε μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια να βάλουμε τη συμμετοχή της κοινωνικής οικονομίας να φτάσει στο 5% του ΑΕΠ, όχι τρελά πράγματα, αυτή τη στιγμή είναι στο 0%, θα έχουμε κερδίσει νέες μορφές που η ίδια η κοινωνία θα δρά οικονομικά. Για να μην θεωρηθεί ότι λέω κουταμάρες, θέλω να θυμίσω στους παλιότερους ότι στην Ιταλία του 1970 η κοινωνική οικονομία είχε φτάσει στο 30%. Και δεν ήταν απλά συνεταιρισμοί αγροτικοί κτλ. Εδώ χρειαζόμαστε και μια στοχοθεσία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θα πεις θα αναπτύξω τον αγροτικό τομέα, την πρωτογενή παραγωγή και πάντω θα στήσω τη δευτερογενή, πρέπει σαν ΣΥΡΙΖΑ να επιτύχουμε και να απαιτήσουμε και την ποσοτικοποίηση. Προσέξτε να δείτε ένα άλλο πράγμα που έχουμε πάθει. Μερικές φορές δεν κάνουμε μια συζήτηση κριτικού χαρακτήρα και μεταξύ μας, γιατί θεωρούμε ότι θα έρθει να τα πάρει τα νέα, ο ΔΟΛ, ο ΤΑΔΕ, τα συγκροτήματα και θα τα κάνουν όπλο στα χέρια του αντιπάλου. Αυτό δεν βοηθάει όμως το να αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη και να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις. Και πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να της πούμε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι συγκρούεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ότι αυγαταίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό να το κάνουμε και σε σχέση με την κοινωνία. Άρα, εμείς τώρα για το κοινωνικό κράτος το οποίο μίλαγα, ξεκαθαρίζουμε το εξής. Και έχουμε συμφωνήσει όλα τα υπουργεία, όλα τα τέτοια κτλ. Το πρώτο πεδίο
στο οποίο εμείς θα δίνουμε, θα κάνουμε περισσότερες προσλήψεις, θα δυναμώνουμε ακόμα περισσότερα τα πράγματα, είναι η υγεία και η παιδεία. Over, τελειώσαμε. Το δεύτερο και άμεσο πεδίο, όπω θα λέω, είναι αυτό που έχει φωτίο αυτή τη στιγμή, ας το πούμε αυτόν τον τρόπο, για να μην συνθλιβούν αυτοί που έχουν συνθλιβεί. Και σε αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αύριο θα χρειαστούν μεγαλύτερα πράγματα, θα έχουμε και καινούργιες ανάγκες. Πηγαίνετε στο προηγούμενο παράδειγμα που έδωσα. Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Επιστροφή στο αγροτικό επάγγελμα ενός κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά δομές κοινωνικές θα πρέπει να επαναπτυχθούν ή να αναπτυχθούν σε σταθερή βάση και αλλού. Παλιότερα, πώς το ξέραμε αυτό το πράγμα, στο φθηνό χρήμα φτιάχνανε παντού σχολεία, παντού τέτοια κτλ. Και κάποια στιγμή, επειδή η άποψή τους, η παγκάλιος άποψη ήταν μαζί τα φάγαμε, κάποια στιγμή πήγε. Ο Υπουργός Παιδείας άρχισε και τα έκλεινε, τα σχολεία. Ο Υπουργός Υγείας άρχισε να κλείνει τις πρωτοβάθμιες κτλ. Γι' αυτό τώρα εμείς προετοιμαζόμενοι φτιάχνουμε το σύστημα της πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και προχωράμε ακόμα παραπέρα. Γιατί θα θυμόσαστε ότι όλοι εμείς, τα πρώτα χρόνια της κρίσης και μέχρι το 2015, αλλά και το 2015, ανήκαμε σε κάποια κοινωνική δομή προστασίας. Ένα κοινωνικό ιατρείο, το αλληλεγγύη για όλους. Και πάει λέγοντας. Μαζεύαμε φάρμακα ή τα πηγαίναμε κάπου, μαζεύαμε τρόφιμα. Μετά το κάναμε αυτό περισσότερο για τους πρόσφυγες. Σήμερα αυτή τη δουλειά πρέπει να αναλάβει το δημόσιο. Και όταν λέω το δημόσιο, δεν εννοώ το κράτος, ενώ το δημόσιο στη μεγαλύτερη του επίπεδο. Άρα γι' αυτό λέω ότι αυτό η διαδικασία αναπαγωγής πρέπει να την έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Το τρίτο ζήτημα αφορά το επίπεδο των δικαιωμάτων, το οποίο έχουμε κάνει πράγματα. Θυμίζω το νόμο περί ηθαγένειας, τα νομοθετικά δικαιώματα που έχουν πλέον τα ομόφυλα ζευγάρια και μια σειρά άλλα πράγματα. Όλα αυτά, η κατάργηση των πυλακών τύπου γάμα και τα λοιπά, όμως εδώ πλέον μπαίνουν τα πράγματα υπό τον τύπο των ύλων. Το πρώτο και βασικό ζήτημα στα δικαιώματα είναι τα εργασιακά δικαιώματα. Και το νομοσχέδιο το οποίο περνάει αυτή τη στιγμή από τη Βουλή είναι ένα καλό μεταβατικό βήμα ώσπου να φτάσουμε στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις, έχοντας μία βάση όμως που πάνω τους πατάνε. Δηλαδή δεν μπορεί να πας παρακάτω από αυτές τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Και σου λύνει μία σειρά ζητήματα όταν συνδυάζεται με τα άλλα που είπα. Τον εξυγχρονισμό του κράτους. Συνδυάζεται με την γρήγορη ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης κτλ. Και το τέταρτο ζήτημα είναι ο τομέας της δημοκρατίας. Είπα τι έχουμε κάνει. Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε ακόμα στο επίπεδο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι οικονομικό μέγεθος πέρα από όλα τα άλλα. Δεν είναι και κοινωνικό μέγεθος, αλλά μπορεί να σου δώσει και οικονομική αποτελεσματικότητα. Και το κεντρικό θέμα είναι το νέο σύνταγμα. Μια συζήτηση η οποία μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με το πώς η ίδια η κοινωνία μπορεί πάνω σε αυτά να παρεμβαίνει. Τα είπα κωδικά και στους τέσσερις τομείς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός θα κάτσει να τα αναλύσει, για μην μου παραπονιέται ότι πήγες και τα είπες στο τέτοιο, αλλά σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να θέσω εγώ ένα ερώτημα. Ας πούμε ότι όλα αυτά που είπα και στους τομείς και στη γενικότητά τους και στο σχεδιασμό τους, γιατί ένα κεντρικό ζήτημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ο σχεδιασμός, γίνονται. Όλα αυτά ολοκληρώνουν το όραμά μας. Η απάντησή μας είναι όχι. Φεύγουμε από τα μνημόνια, φεύγουμε από την κρίση, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανάπτυξης, δημιουργούμε ένα σταθερό έδαφος σε επίπεδο δικαιωμάτων μέσα στην Ευρώπη, με μάχες στην Ευρώπη, αλλά και πάλι όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτό το όραμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεχής προσπάθεια η οποία κατατείνει
για την αριστερά στην απελευθέρωση του ανθρώπου. Μέσα από την καθημερινή προσπάθεια, από τον καθημερινό αγώνα, με τις επιτυχίες, με τα λάθη, με τις αποτυχίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά που έχουμε. Και αυτή ήταν η ειδοποιώς διαφορά της αντίληψης που γέννησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν δίνουμε μάχες για να διεκδικούμε και μετά να χάνουμε, αλλά να μην χάνουμε πολύ. Δίνουμε μάχες για να κερδίζουμε και να λαμβάνουμε την ευθύνη της διαχείρισης αυτού που κάνουμε. Αν θέλετε, μια μεγάλη από άψη πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής διαφορά μας από το ΚΚΕ και άλλα κόμματα είναι αυτή. Είναι αυτή. Και επανασυνδέουμε, ξαναβρίσκουμε το νήμα μιας ιστορικότητας της ελληνικής αριστεράς που είχε χαθεί μετά το μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Όπου και εκεί αυτό διεκδικήθηκε. Να αναλάβουμε αυτή την διαχείριση. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν φτάνει να γίνεται και να εξαρτείται σε επίπεδο Ελλάδας. Αλλά πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια τελευταία σκέψη σε σχέση με αυτό και άλλη μια σκέψη μετά σε σχέση με την άμυνα της χώρας. Φάνηκε ότι με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ άρχιζαν να ενεργοποιούνται κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης για μια συνολικότερη αλλαγή. Και όχι μόνο της Ευρώπης. Φαίνεται ότι συγχρόνως το ίδιο το σύστημα αφουγκράστηκε και είχε τις δυνατότητες αυτή την πιθανότητα και αναπροσάρμοσε την τακτική του. Δημιουργούνται μεγαλύτερες δυνατότητες σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά δημιουργούνται και μεγαλύτερες δυσκολίες. Το πρώτο, ας πούμε, το οποίο χτυπήθηκε, λέω για παράδειγμα στη Γαλλία, ήταν ο τρόπος που δομούνταν η πολιτική ζωή και το κομματικό φαινόμενο για την ανάδειξη της κυβέρνησης. Άλλαξε μέσα σε 4 μήνες τελείως και ένα μη κόμμα ανέλαβε την διακυβέρνηση της Γαλλίας. Θα έχουμε ευκαιρίες, γιατί και όλοι θέλουν να κάνουν κάτι. Η Ευρώπη ξαναβρίσκεται μπροστά σε διλήμματα ενότητας, αλλά θα έχουμε και νέες δυσκολίες και το λέω. Ποιο είναι όμως το καλό, ότι τώρα μιλάμε από άλλη θέση. Από την άποψη ότι μας βλέπανε στην Ευρώπη πριν 2,5 χρόνια σαν τους κατατσαπιάδες, οι οποίοι δεν ξέρανε και ποιοι είναι, τώρα ξέρουμε ποιον μιλάνε. Από την άποψη ότι και στην Ευρώπη πιστεύανε ότι αν θα αντέξουμε κάποιους μήνες, τώρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρόκειται για κάτι σταθερό. Κάτι που ήρθε για να μείνει. Κάτι που ήρθε το οποίο σηματοδοτεί είτε το σύμμαχο είτε τον αντίπαλο. Και αυτό για μένα είναι έχει μεγάλη σημασία. Συγχρόνως, και για να κλείσω με αυτό και σας κούρασα φαντάζομαι, η χώρα έχει ζει μάλλον σε ένα χώρο με πολλούς πολέμους, να το πω με απλά λόγια, με πολλούς πολέμους γύρω-γύρω και με πολλές έφλεκτες καταστάσεις. Και είναι υπό την επιρροή και μερικές φορές την επίρρεια απειλών, βάλτε σε τη λέξη απειλές, βάλτε σε εισαγωγικά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μερικές φορές θα πρέπει να είναι πολύ έμπειρος ο άλλος για να ξεχωρίσει ποια είναι η πραγματική απειλή ή ποια είναι η μη πραγματική απειλή και ποια είναι η φτιαχτή απειλή για να υπάρξει και ένα αλυσβερής οικονομικό ρεύμα. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως η πραγματικότητα λέει σήμερα ότι μια μεγάλη απειλή έρχεται να προσθεθεί, η οποία μας δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, δηλαδή χαλάμε πολλά λεφτά σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι πιθανή. Δηλαδή,
όταν είναι άλλο πράγμα να, να λέτε ότι υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος σε πού, και άλλο η πράγμα να, λέτε ότι να λέμε ότι υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος σε ζητήματα εθνικής άμυνας. Εκεί το ατύχημα δεν έχει την ίδια λογική. Γιατί πάνω στο ατύχημα μπορεί να ξεδιπλωθεί κάτι το οποίο πλέον να μην είναι ατύχημα. Και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το τι γίνεται δηλαδή στην αντίπερα μεριά της Τουρκίας, εκεί που συναντιόνται το Ιράκ, η Τουρκία και η Συρία και που είναι περιοχή με έντονο το κουρδικό στοιχείο, μπορεί να έρθει ως πρόβλημα σε εμάς. Και ο τρόπος που έχουν πάει τα πράγματα, βγάζει το εξής, θα έλεγε κανένας, περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου περίεργο θέμα. Αυτοί που περισσότερο θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είμαστε οι Έλληνες. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που δεν θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, μερικές φορές είναι φονταμενταλιστικές ομάδες στην ίδια την Τουρκία. Εμείς έχουμε και ένα δεύτερο καθήκον, να δημιουργήσουμε ζώνες σταθερότητας, οι οποίες πιθανά να μεξατεξελιχθούν σε ζώνες ειρήνης και σε ζώνες, θα έλεγε κανένα, συνεργασίας. Και αυτό δεν θα γίνει με καθεστώτα, με, πώς θα έλεγε κανένα, αριστερό πρόσημο και μόνο. Θα γίνει και με καθεστώτα με τα οποία έχουμε όχι απλώς ισχυρές ιδεολογικές, πολύ φορές και πολιτικές διαφορές. Αλλά τα τρίγωνα που αυτή τη στιγμή προωθεί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ανάμεσα σε εμάς την Κύπρο και το Ισραήλ, ανάμεσα σε εμάς την Κύπρο και την Αίγυπτο, ανάμεσα σε εμάς την Κύπρο και την Ιορδανία, ανάμεσα σε εμάς και μια σειρά άλλες χώρες, διαμορφώνει μια, ας το πω, ενδυνάμει συμμαχία που προωθεί από τη μια μεριά τη σταθερότητα, αλλά προωθεί και τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα. Και το δεύτερο πράγμα στο οποίο εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι είναι ότι η εξωτερική μας πολιτική όσο αφορά αυτή την περιοχή και όσο αφορά το Κυπριακό έχει δύο κατευθύνσεις. Πρώτο, πλήρη συνεργασία με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερο, δική μας επιμονή, ό,τι και να γίνει, σαν δική μας πολιτική, όχι ότι άλλοι λένε κάτι τέτοιο, στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και πρέπει να ισχύει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε επεμβατικά δικαιώματα, ούτε εγγυήσεις, ούτε κατεχόμενα. Και αυτό το κάνουμε εμείς, οι Έλληνες. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα βήμα παραπέρα από την παλιά πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, μέχρι και την κυβέρνηση Σαμαρά, ότι η Κύπρος αποφασίζει και εμείς είμαστε ή από κάτω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά τώρα χρειάζονται, αν θέλετε, και έναν ισχυρό πόλο ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της χώρας με βάση το σύνταγμα. Και αυτό είναι με οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες το πρώτο και κύριο πράγμα της ασφάλειας μιας χώρας είναι η παιδεία, η υγεία και ο λαός της, έτσι. Αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι και οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένας χώρος στον οποίο η αριστερά είχε αποκοπεί από τον καιρό του εμφυλίου και μετά, για πάρα πολλά χρόνια. Όμως είναι ένας ζωντανός χώρος, ο οποίος συγκροτείται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια προβλήματα που έχει και ο υπόλοιπος ο λαός και μερικές φορές με μεγαλύτερες πιέσεις, που πρέπει να έρθουμε κοντά του, από τη μια μεριά, εξασφαλίζοντας την ίδια μέρημνα από, σε ένα επίπεδο, αλλά εξασφαλίζοντας και τις δυνατότητές τους για να δουλεύουν. Συγχρόνως, ανεβάζοντας το επίπεδο της εκπαίδευσής τους και σε δύο επίπεδα. Το ένα της κανονικής εκπαίδευσης και το άλλο της μόρφωσης. Αποδείξανε τις δυνατότητες που υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις σε πάρα πολλά επίπεδα κοινωνικής προσφοράς και δεν είναι μόνο το προσφυγικό, γνώμη το ότι κάνανε στη Θάσο και σε μια σειρά άλλες φυσικές καταστροφές, όπως και το τι κάνανε, και θα σας το πω εδώ, ότι όταν ήταν η φωτιά αυτή στα, εδώ στα, τέλος πάντων, στο Μαραθώνο και στο Κάλαμο. Ναι, στο Κάλαμο, σε όλα αυτή την περιοχή, στα εναγώνια καθημερινές συνεννοήσεις,
η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχα από την Τίνο, μεγάλη χάρη, με τον αρχηγό της αεροπορίας, ήταν, ας πούμε, μου είπε αυτός ο άνθρωπος, ότι τα κάνουμε όλα τώρα, γιατί τη φωτιά τη σβήνουμε στην επόμενη μισή ώρα, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά. Και πραγματικά τη σβήσαμε μαζί με τις πυροσβέστες, έτσι και την πυροσβεστική, στην επόμενη μισή ώρα. Άρα, εγώ θέλω να σταθώ εδώ, με συγχωρείτε αν σας κούρασα, είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις ξέρω να απαντήσω και μην φοβάστε, ξέρω αρκετές, να απαντήσω σε αρκετές. Εκείνο που θα πρέπει να σας μείνει το εξής, ότι για τον αριστερό η μάχη για την απελευθέρωση του ανθρώπου τελειώνει όταν απελευθερωθεί ο άνθρωπος ή όταν απελευθερωθεί ο ίδιος, και αυτό δεν σημαίνει βέβαια να γίνει με γιστάνα του πλούτου. Ένα είναι αυτό. Άρα και δεύτερο, ότι έχει μεγάλη σημασία για όλους εμάς να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ή να επιμείνουμε σε ένα πλαίσιο αξιών που δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, αλλά πρώτα και κυρία έχει να κάνει με τη νέα γενιά. Και θα ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα ότι πολλά εξαρτώνται από την παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ.